Ποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί? Αύριο βράδυ θα είμαι εκεί. Μαγευτικός ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης στην Κυπαρισία. Έδωσε μια συναυλία στο Τρενοτεχνείο μόνο με την φωνή και την κιθάρα του, χαρίζοντας το κοινό που ήρθε να τον παρακολουθήσει ξεχωριστά συναισθήματα. Εντάσσεται στα πλαίσια της περιοδίας που κάνουμε φέτος, που είναι κιθάρα φωνή. Είναι μόνος χωρίς μουσικός και σκηνή, έτσι παίξαμε και στην Ευρώπη και την Άνοιξη και σε όλη την Ελλάδα τώρα το καλοκαίρι και στην Κύπρο. Είναι κάτι στο οποίο μου αρέσει να επιστρέφω. Παρόλο που έχω την ευτυχία να παίζω με σπουδαίους μουσικούς, έχω την ανάγκη κάθε μερικά χρόνια να επιστρέψω στο κιθάρα φωνή, στον τρόπο με τον οποίο γράφω και τα τραγούδια. Η συναυλία στην Κυπαρισία έγινε στο πλαίσιο της περιοδίας του Αλκίνου Ιωαννίδη σε όλη την Ελλάδα. Όπως είπε, ο χώρος του Τρενοτεχνείου ήταν μια σημαντική στάση για τον ίδιο, μιας και ήθελε καιρό να παίξει στη σκηνή που ενώνει πολλούς καλλιτέχνες. Χαίρομαι έτσι που βλέπω έναν χώρο να επιζεί μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία που επικρατεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια και όλη την κατήφια αυτή. Κάποιοι άνθρωποι μέσα από την αγάπη τους για αυτό που κάνουν και την ανάγκη τους να εκφραστούν και μέσα από την τρέλα τους, την καλλιτεχνική και την πίστη τους, φτιάχνουν πράγματα. Η προσέλευση του κοινού ήταν μεγάλη, καθώς από νωρίς είχε γεμίσει ο χώρος όπου και θα γινόταν η συναυλία. Ο ίδιος ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε περίπου 30 τραγούδια, μαγεύοντας μικρούς και μεγάλους. Και ένα παιδί της χάρισε ένα κόκκινο λουλούδι, ένα παιδί. Όλα τα αισθήματα και η θλίψη και ο έρωτας και ο πόνος και η χαρά, όλα αυτά κατακάθονται με έναν τρόπο μέσα στον άνθρωπο και το απάβγασμά τους γίνεται τραγούδι, γίνεται τέχνη, γίνεται έκφραση. Η περιοδία του συνεχίζεται έως τις 12 Σεπτέμβρη και την αυλαία αυτού του ταξιδιού που θα πέσει στην Θεσσαλονίκη. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατάει.